Αρχίζει το παιχνίδι, εθνικός ΑΠΟΕΛ. Ο Σάβης και ο Βινίσιους. Κεφαλιά από τον Ζάκπα κερδίζει ο Ντεβινσέτη. Ανοίγει παιχνίδι στον Νατέλ. Είναι αρκετοί οι πέντε παίκτες του ΑΠΟΕΛ μέσα στην περιοχή. Περιμένουν. Σούτ από τον Νατέλ. Φτάνει έξω από την περιοχή. Τριμπλάρει ο Εντοκαλά. Κάνει το σούτ πάνω στον Μποκατίνο. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα με γροθιές. Απομάκρυνε στη συνέχεια στον Νατέλ. Έφτασε το πλασέ. Έξω. Περιμένει ο Εντοκαλά. Θα δώσει στον Φιλιτάι απέναντι από τον Μποκατίνο. Θα τον πλασάρει. 1-0 το ΑΠΟΕΛ. Ανοίγει το σκορ με τον πρώτο του σκορ. Φτάνει στα 5 γκολ ο Γιώργη Κβιλιτάια. Ο Εντογκαλά θα δώσει στον Κβιλιτάια. Κινείται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Θα επιβεβαιώσει βεβαίως το VAR. Κατά πόσον κινήθηκε από κανονική θέση με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών. Έχει κατακυρωθεί τον γκολ. 1-0 προηγείται το ΑΠΟΕΛ. Ενώ το VAR μας δίνει την φάση του τέρματος στον Κβιλιτάια με τις γραμμές να φεύγει. Έρχεται ο Εντοκαλά να ζητήσει μπάλα. 1-2 με τον Σόουζα να κάνει το σούτ. Η μπάλα να πηγαίνει έξω. Ενώνεται και ο Ντεβινσέτη. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ με τον Κβιλιτάια τελικά. Να κόβει και να βρίσκει τον Νατέλ. Τρεις παίκτες του ΑΠΟΕΛ στην περιοχή. Ο Νατέλ θα κάνει το σούτ. Εκπληκτικό γκολ από τον Βραζιλιάνο στο 34ο λεπτό. Για να καταλήξει στα δίχτυα και για να δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο ΑΠΟΕΛ και ακόμα καλύτερη προοπτική στο να υλοποιήσει τον στόχο της νίκης εδώ στο δασάκι της Άχνας. Εδώ ξανά πήρε την μπάλα ο Εντογκαλά. Το ΑΠΟΕΛ έχει ευκαιρία εδώ γιατί είναι μπροστά και ο Κβιλιτάια και ο Ντεβινσέτη. Ο Εντογκαλά μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε και απέκρουσε ο Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Κουντοπιακ βλέπει τον Καρασάου απέναντι. Τρέχει ο Νταουσβίλη να τον δει. Αμέσως η πάσα για τον Ντούρη. Βγήκε η άμυνα από τον Θεοδόρου. Έγινε η σέτρα. Ο Ηλία, να η μεγάλη ευκαιρία για τον εθνικό. Ένας ακραίος επιθετικός. Μπαλά είναι στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Να δημιουργηθεί ευκαιρία. Ο Σκουφέτ απογειώνεται και στέλνει σε κόρνερ. Να έχουν γυρίσει. Εκτέλεσε ο Κριασβίλη, έδιωξε ο Μποκατίνοφ. Έγινε το σούτ από τον Σατσιά, φοβερό γκολ. Σκοράρι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ ο νεαρός. Και πάλι πανέμορφο το γκολ του από τον Κριασβίλη. Απομάκρυση από τον Μποκατίνοφ χωρίς να το σκεφτεί από το ύψος της περιοχής. Μια βολίδα φεύγει από το δεξί του πόδι για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορεί κανένας να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Λουντέμο. Πέρασε η μπάλα. Εφρέμ. Πρώτη του προσπάθεια στον αγώνα. Θα σουτάρει ο Γιώργος Εφρέμ πάνω από την εστία. Να δούμε τη φάση για τον ΑΠΟΕΛ πρώτα. Ο Εφρέμ θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Ο Σόουζα θα κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει έξω. Μάριος Ηλία θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Σκουφέτ στην κλειστή του γωνία. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο καθυστέρησης. Για να δούμε τώρα τον Ηλία που φεύγει στην πλάτη του Βίλερ και στέλνει απέναντι. Περνάει μπάλα. Αποκρούει και πάλι ο Σκουφέτ. Σόουζα κατάφερε και βρήκε τον Κβιλιτάι. Από κοντά θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία. 3 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Λιγότερο από 5 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Κβιλιτάι θα κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Θα δούμε όμως αν θα τα καταφέρουν γιατί ο εθνικός βγαίνει με πολύ καλή προοπτική. Με τον Ηλία να κάνει το σουτ και τον Σκουφέτ. Και ακόμα μια φορά είναι στη σωστή θέση και σταθερός. Τέλος της αναμέτρησης. Το ΑΠΟΕΛ παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη. Επιβλητικό το πέρασμα του από το δασάκι με 3-0.